πράγματι. Τραγική σύμπτωση. Και από πού γνωρίζετε την κυρία Μαρίνα Παυλάτου? Ήμασταν παιδικές φίλες. Αχώριστες. Ακόμα και στο Λονδίνο πήγαμε μαζί για σπουδές. Τα τελευταία χρόνια εκείνη ζούσε και εργαζόταν στη Βοστόνη. Ναι, συμπτωματικά περνάγαμε μαζί από εκεί. Με την κυρία Πέργη είχαμε να συζητήσουμε για μια δύσκολη περίπτωση ενός ασθενούς. 2 τετράγωνα από το σπίτι της έγινε. Είχα περάσει την Πάρο για να πάμε κάπου να κουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Και με το θύμα, τη Μαρίνα Παυλάτου εννοώ. Γνωριζόσασταν? Πολύ καλά. Ήταν αναισθησιολόγος. Δουλεύαμε μαζί στο Λονδίνο. Στο ίδιο νοσοκομείο. Ήταν φίλη της κυρίας Απέρη. Είχατε επικοινωνία? Τηλεφωνιόμασταν. Αλληλογραφούσαμε. Μέχρι πριν ένα χρόνο περίπου. Εκείνη εξαφανίστηκε. Άλλαξε σπίτι. Δεν την έβρισκα στο τηλέφωνο. Λες και άνοιξε η γη και την κατάπιε. Εγώ ακόμα τότε ζούσα στο Λονδίνο. Ώστε στο Λονδίνο, ε. Άρα να υποθέσω ότι αποκλείεται να κάνατε λάθος για την πινακίδα, κύριε αναγνώστου. Σωστά? Λέτε την πινακίδα του αυτοκινήτου, το οποίο πυροβόλησαν? Όχι, δεν έχω κάνει λάθος. Ήταν αγγλικά τα νούμερα. Ξέρατε ότι είχε έρθει στην Ελλάδα? Όχι. Αν το ξέρα, θα είχα προσπαθήσει οπωσδήποτε να συναντηθούμε. Σας είπα, ήμασταν πολύ δεμένες. Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση, βεβαίως εσάς μπορεί να φανεί ασήμαντο, είναι ότι το αυτοκίνητο.